Τέλος από την τηλεόραση, ο ηθοποιός Γιώργος Παρτζαλάκης. Πάω στην Κρήτη να περάσω όσα χρόνια μου μένουν. Ο Γιώργος Παρτζαλάκης βρέθηκε καλεσμένος σε πασίγνωση εκπομπή και εξομολογήθηκε την απόφαση του να επιστρέψει στην Κρήτη. Ερωτηθείς για τα πρόσωπα που του στάθηκαν, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, απάντησε. Μόνο ο γιος μου μεγάλος, που ήταν τότε 18 χρονών, και η αδερφή μου, που είναι μεγαλύτερη από μένα. Πήγα στην Κρήτη για ένα χρόνο και το ξανασκέφτηκα και είπα να κάνω μια κίνηση ακόμα. Τέλος, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως μετά τη γη της ελιάς είχε αποφασίσει να αποσυρθεί από τα δρόμενα. «Θέλω να ζήσω τρυφερά, όσο μου έχει μείνει», κατέληξε. Ο Γιώργος σας χαιρετά. «Πάω στο σπίτι μου στην Κρήτη. Απλά να ζήσω κι εγώ ήρεμα, όσο μου μένει. Έχω δύο παιδιά, τα οποία είναι 23 και 33 ετών. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο κοντά τους. Οι συνθήκες με οδήγησαν στο να έρθω στην Κύπρο. Προέρχομαι από μια οικονομική καταστροφή και έπρεπε να κάνω κάτι για να υπερασπιστώ τα παιδιά μου. Έφυγα από την πατρίδα μου. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι το κούτελό μου είναι καθαρό στην πατρίδα μου». Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός μίλησε για έναν τζόγο στον οποίο είχε θυστεί, λέγοντας πως χάνεις την ανθρωπιά σου με τον τζόγο. Μπορεί να βρεθείς μέχρι και στον δρόμο. Όσο για τη συνειδητή απόφαση που έχει πάρει να επιστρέψει μόνιμα στην Κρήτη και να ασχοληθεί με τα κτήματά του, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε. «Όταν τελειώσει η εργασία μου εδώ, ο Γιώργος σας χαιρετά και κατεβαίνει στο σπίτι του στην Κρήτη, εκεί που γεννήθηκε. Το σπίτι του πατερούλη του βρίσκεται εκεί στον παξέ του. Όχι να μονάσω και τέτοια τρελά και παλαβά. Απλά να ζήσω κι εγώ ήρεμα και χαλαρά, όσο μου μένει». Ο Γιώργος Παρτζαλάκης μίλησε με συγκινητικά λόγια για το χαμό της Κάτιας Νικολαίδου που έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο. «Κάτια μου γλυκιά, καλό ταξίδι, ομορφιά μου. Πραγματικά συγκλονίστηκα, γιατί δουλέψαμε μαζί σε μια σειρά που περάσαμε υπέροχα. Μια σειρά που την αγάπησε ο κόσμος. Ένα κορίτσι λαμπερό, αισιόδοξο, τρυφερό, ευγενικό και ταλαντούχο. Πραγματικά είχα μια πάρα πολύ ωραία σχέση. Την αγαπούσα πραγματικά. Αυτή η αγάπη ας τη συνοδεύσει σε αυτό το ταξίδι που κάνει. Να είναι καλά εκεί, γιατί πέρασε πολλά, αλλά τα πέρασε λεβέντικα, με αξιοπρέπεια, με φοβερή δύναμη και πραγματικά τη θαύμαζε για όλο αυτό που πέρασε. Κάτια μου γλυκιά, καλό ταξίδι, ομορφιά μου. Ήταν σαν κόρη μου, πραγματικά και έξω από τη δουλειά, γιατί ήταν μια κυρία. Ένα φοβερό ευγενικό παιδί και ταλαντούχο. Και έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Είμαι πολύ πικραμένος.